χαμός γίνεται πάλι τις τελευταίες μέρες στην Τουρκία με τις φήμες που κάνουν λόγο για χωρισμό του πρώην Ονούρ Νίν Σουλεϊμάν με τη σύζυγό του πρώην Σεχραζάτ Νίν Φεριντέ από το νέο σίριαλ που παίζει καπάκι μετά το Μεγαλοπρεπή. Όχι καλή νερά. Σφάζονται οι γυναίκες στα φουστάνια του Σουλτάνου, σφάζονται και οι γείτονες δημοσιογράφοι για το τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή του Χαλίτ και της Μπεργιουζάρ. Τα πρώτα σενάρια ήθελαν πέτρα του σκανδάλου την τηλεοπτική Χουρέμ που έκλεψε, λέει, την καρδιά του πρωταγωνιστή στα αλήθεια. Karşında ben pervaneyim, sen şemi tabansın bana. Aşkınla ben divaneyim, sen afeti cansın bana. Στη συνέχεια έκανε ένα πέρασμα από το χαρέμι του μεγαλειότατου η πανέμορφη μελαχρινή πρώην Σιλά, οπότε φούντωσε πάλι ο Βόσπορος για νέο έρωτα του ηθοποιού. Τώρα λένε ότι του έχει κλέψει την καρδιά η τηλεοπτική του αδελφή Σακ Σουλτάν, την οποία εμείς δεν έχουμε δει ακόμη. Μετά από όλα αυτά και επειδή ακούστηκε πως η νόμιμη σύζυγος του ηθοποιού, η Σεχραζάτ δηλαδή, έσκιζε τα ρούχα της από ζήλια, οι υπεύθυνοι του σύριαλ αποφάσισαν να της δώσουν στα επόμενα επεισόδια ένα σύντομο ρόλο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Από την άλλη όμως, οι κακές γλώσσες θέλουν υπεύθυνοι για τον κλονισμένο γάμο του ζευγαριού της Σεχραζάτ, που λέγεται ότι έπεσε ξερή από τα μαύρα μάτια και τη μουστάκα του πρώην Εζέλ, με τον οποίο και συμπροταγωνιστή. Sadece stajını yapmakla kalmam. Adalet komisyonuna ve baroya şikayet eder. Τώρα που σταματάει η αλήθεια και από πού ξεκινούν τα κουτσομπολιά θα σας γελάσουμε. Άλλωστε όλοι έχουμε ακούσει τον Σουλεϊμάν να μιλάει για την αγαπημένη του γυναίκα και το γιο τους. Α, Bergüzer'e gelince, Bergüzer'i çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Bir de oğlumuz Ali var hayatımızda. Ο έρωτας του Ονούρ και της Σεχραζάτ ένωσε το τηλεοπτικό ζευγάρι και στην πραγματική του ζωή. Ο γάμος στο τηλεοπτικό παραμύθι Χίλιες και Μία Νύχτες έγινε πραγματικότητα. Τώρα μένει να δούμε αν όλο αυτό θα έχει happy end.